Κρίσιμη για τις προθέσεις της Άγκυρας έναντι των ευρωπαϊκών κυρώσεων είναι η ερχόμενη Τρίτη, οπότε και λίγη η Ναύτεξ που περιλαμβάνει τμήμα της ελληνικής ΑΟΣ. Η μέρα κατά την οποία ο Ταγί Περντογάν πρέπει να αποφασίσει αν θα αποσύρει το Όρουτς Ρέις από την περιοχή και θα κάνει ένα βήμα προς την έναρξη του διαλόγου. Έναν δρόμο που εκ νέου έδειξε στην Τουρκία ο Νίκος Δένδιας. In case Turkey does not come back to its senses, does not come back to a process of dialogue and a process according to which the respect of international law of the sea is paramount, sanctions have to be the order of the day. That is what has been agreed. Οι κυρώσεις που παρουσιάστηκαν από τον Ζωζέ Μπορέλ στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννούν ελπίδες αλλά και προβληματισμό ταυτόχρονα για τη συμμόρφωση της Τουρκίας, με τους ειδικούς να κρίνουν ως πιο σημαντικές τις οικονομικές κυρώσεις και το κλείσιμο της Στρόφιγγας προς τις τουρκικές επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι οι κυρώσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην Τουρκία, γιατί η τουρκική οικονομία είναι σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση, έχοντας βιώσει μια υποτίμηση της τουρκικής λίρας 20%, και σε περίπτωση που συμβούν, που λάμβουν χώρα αυτές οι κυρώσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί περαιτέρω από τους διεθνείς οίκους και να πάει στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Ελλάδα πήρε στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που πραγματικά ήθελε. Οι κυρώσεις είναι κανονικές, δεν είναι χάδια και φαίνεται ότι για πρώτη φορά έχουμε μια ολοκληρωμένη λίστα προτινόμενων. Για παράδειγμα, η πιθανή κύρωση απαγόρευσης δανεισμού τουρκικών επιχειρήσεων από ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ικανή να κάνει τον Ερντογάν να ξανασκευεί τη στάση του. Η Τουρκία έχει ένα μήνα διορία έως σύνοδο κορυφής του Σεπτεμβρίου για να δείξει καλή θέληση. Διαφορετικά, οι κυρώσεις αυτές θα λάβουν σάρκα και οστά. Η κυβέρνηση έχασε πολύτιμο χρόνο στη διεκδίκηση κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Αν είχαμε προχωρήσει στη διεκδίκησή τους από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, όπως ζητούσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, πολλές από τις τελευταίες εξελίξεις ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί. Αν ο Ταγί Περντογάν δεν συμμορφωθεί, τον τελικό λόγο θα έχει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.